Μάλιστα. Όμως όπου υπάρχει. Μισό λεπτό, Γιάννη. Όπου υπάρχει πρόβλημα θα γίνουν απολύσεις, κύριε Ντινόπουλε. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Ξέρετε, επειδή είμαι στο τηλέφωνο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν έχετε βάλει ούτε μια φωτογραφία μου εκεί πέρα. Λοιπόν, επειδή είμαι στο τηλέφωνο, δώστε μου την άνεση να μπορέσω να μιλήσω μαζί σας. Ναι. Δεν προβλέπονται εκ των συμβατικών υποχρεώσεων της χώρας άλλες απολύσεις στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κύριε Ντινόπουλε, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Δεν έχει να κάνει με τις συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας αυτό. Αυτό έχει να κάνει με το αν τηρεί την νομιμότητα ή όχι. Αν οι συμβάσεις είναι παράνομες, προφανώς θα πρέπει να επιληφθούν κάποιοι του θέματος, έτσι δεν είναι? Μην μου λέτε αυτονόητα πράγματα. Ασφαλώς και αν υπάρχουν παράνομα πιστοποιητικά ή αν το θέλετε παράνομες μετατροπές συμβάσεων ορισμένου χρόνου, εισαορίστου χρόνου, ασφαλώς και πρέπει να υπάρξουν οι ανάλογες κυρώσεις. Οριζόντιες όμως απολύσεις στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν προβλέπονται εκ των συμβατικών υποχρεώσεων της χώρας. Κύριε Ντινόπουλε, τι κάνει λάθος ο κύριος Μητσοτάκης και εσείς δηλώσατε ότι είστε με την κυρία Δούρου? Αυτό δεν έχω καταλάβει. Σας επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά. Μάλιστα. Είμαι υπέρ της ρήσης, την οποία είπε η κυρία Δούρου, ότι θα τους ταράξουμε στη νομιμότητα. Ακριβώς λοιπόν αυτό κάνουμε. Τους ταράζετε στην νομιμότητα. Λοιπόν, δύο φράσεις οι οποίες έχουν ακουστεί και έχουν κυκλοφορήσει στα social media από την ώρα που κάνατε τις δηλώσεις αυτές είναι: πρώτον, ότι φοβάστε τον κύριο Μπαλασόπουλο, και δεύτερον, ότι σας τράβηξαν το αυτί από το Μέγαρο Μαξίμου. Ισχύει κάτι από τα δύο? Δεν σας άκουσα και επαναλάβετε το αυτό. Λέω: δύο-τρεις φράσεις οι οποίες έχουν κυκλοφορήσει στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο κτλ. Είναι ότι είτε φοβάστε τον κύριο Μπαλασόπουλο, γι' αυτό κάνετε αυτές τις δηλώσεις, είτε σας τράβηξαν το αυτί από το Μέγαρο Μαξίμου. Για ποιες δηλώσεις εννοείτε? Αυτές που κάνετε το πρωί. Να μου τραβήξουν τα αυτή για ποιο λόγο? Επειδή θεωρητικά εμφανίζεται να είστε στο στρατόπεδο Δούρου. Παρά το γεγονός ότι το διευκρινίζετε, βέβαια. Μα με συγχωρείτε, λέτε για τις δηλώσεις τις οποίες έκανα το πρωί πριν τις κάνω, δηλαδή. Όχι, μετά λέω, κύριε Υπουργέ, μετά. Ακούστε, για να σοβαρευτούμε λιγάκι. Mm-hmm. Έτσι. Να μιλήσουμε λίγο στα σοβαρά, διότι ξέρετε, η πολιτική δεν είναι social media, ούτε είναι κουτσομπολιό. Σας ακούμε, λοιπόν. Να σας το πω με όρους της εκπομπής σας, ναι, στην οποία εύχομαι για μία ακόμη φορά καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Ακούμε. Ο κύριος Μητσοτάκης και εγώ δεν είμαστε ατέριαστοι. Μάλιστα. Κάνουμε λοιπόν μια κοινή προσπάθεια να επιβάλλουμε την νομιμότητα. Και κατά την ρίση, όπως σας επαναλαμβάνω, του ΣΥΡΙΖΑ, τους ταράζουμε, το λέω για πολλωστή φορά, στην νομιμότητα. Με την ίδια οπτική. Εγώ, ως αρμόδιος Υπουργός Εσωτερικών όμως, όπως έχω καθήκοντα ανάλογα με αυτά που έχει στον τομέα του ο κύριος Μητσοτάκης, έχω υποχρέωση να κάνω οτιδήποτε για να υπάρχει εργασιακή ειρήνη στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, για να λειτουργούμε όλοι και οι αιρετοί. Και οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θέλει εργασιακή ειρήνη. Συγγνώμη, να εργαζόμαστε για όφελος των δημοτών. Μάλιστα. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θέλει εργασιακή ειρήνη, γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ακούστε, ασφαλώς και ο κύριος Μητσοτάκης κάνει αυτά τα οποία έχει από την πλευρά του να κάνει. Έχει ένα δύσκολο έργο. Εμείς σε αυτό το έργο, στο μέτρο που αναλογεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, είμαστε σε μια στενή συνεργασία, ναι, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Μάλιστα. Και το σχόλιο σας ήθελα πριν κλείσουμε σχετικά με τις δηλώσεις του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί και σε αυτό τοποθετηθήκατε. Για ποιο απ' όλα λέτε τώρα? Λέω, κάνατε δηλώσεις σχετικά με τη δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη για τις καταθέσεις και ήθελα ένα σχόλιο σας γι' αυτό. Ακούστε, δεν έκανα καμία δήλωση για το θέμα αυτών των καταθέσεων, ούτε θέλω να κάνω σχόλια για συναδέλφους μου. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι έχουν γίνει ανάλογες διευκρινήσεις. Και σε τελική ανάλυση θέλω να σας πω ότι όλοι προσπαθούμε, ο καθένας από το δικό του, αν το θέλετε, τομέα, να σας το πω έτσι με μια ορολογία λίγο πιο λαϊκή, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, προσπαθούμε για το καλύτερο. Μάλιστα. Κύριε Ντινόπουλε, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή, γιατί έχετε πολλά πολλά ζητήματα στο Υπουργείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και τις διευκρινήσεις. Και από την βροχερή Αθήνα στη βροχερή Αμφίπολη, Ελένη Ιατρού.